Με γαντάκια, με ξανά δει. Λοιπόν, έχουμε μία φυλή. Όχι έτσι όπου εδώ που είμαστε, στην ευρύτερη περιοχή. Μία φυλή κανονική, με μέλη. Εντάξει, όχι αυτό που τρώμε, με μέλη άτομα. Τι έχει μία φυλή, αρχηγό. Και όταν αλλάξει ο αρχηγός, τι γίνεται, ο γιορτή μεγάλη. Εδώ είμαστε. Μότο Γκούτσι. Από το 1921, που σημαίνει το 2021, γιόρτασε έναν αιώνα ζωής. Αλλά αυτό το έχουν και άλλοι. Αυτό που δεν έχουν άλλοι είναι αδιάκοπης παραγωγής. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία που τα τελευταία 100 χρόνια παράγει διαρκώς μοτοσυκλέτες. Και τι έκανε, έβγαλε ένα μοντέλο 100. Και τι είναι η Moto Guzzi, είναι πάντα V. Άρα V100. Κάθε Moto Guzzi έχει και ένα όνομα. Αυτό λέει πώς να το βγάλουμε. Να το βγάλουμε Μαντέλο. Είναι ο τόπος όπου φτιάχνονται τα Moto Guzzi όλα τα 100 εκείνα χρόνια, αυτά που περάσανε τώρα. Έχει εξαντλήσει όλα τις τα χαρτιά. Περισσότερες φορές να πούμε για πρώτη φορά αυτό, δεν υπάρχει άλλο μοντέλο. Για πρώτη φορά λοιπόν η Moto Guzzi έφτιαξε κινητήρα υγρόψυχτο για να το τοποθετήσει και το έκανε. Για πρώτη φορά ήμοι ενεργητικές αναρτήσεις. Αυτό κοστίζει. Ναι, κοστίζει. Τι να κάνουμε, εδώ μιλάμε για τον αρχηγό της φυλής, επαιτειακό μοντέλο. Για πρώτη φορά ξεπερνάει τους 100 ύπους. 115 από αυτόν τον νέο κινητήρα, ο οποίος παρότι είναι υδρόψυχτος, πιο στενός, ε. Εντάξει, αυτό δεν είναι για πρώτη φορά, αλλά πραγματικά εντυπωσιάζει κάθε φορά. Έχει φρένα. Αλλά είπαμε ρε παιδιά, όχι και τέτοια. Αυτά είναι φρενούκλες. Με κεφαλαία γράμματα, αραιά και μεγάλα. Τανκ! Πατάς φρένο και πετάς. Έχει υδραυλικό συμπλέχτη, υδραυλική αντλία αλλά και υδραυλική υποβοήθηση. Αφού λοιπόν πρέπει να αντιπροσωπεύει όλη την εταιρεία και όλη την ιστορία, θα τα κάνει όλα. Άρα λοιπόν έχουμε μοτοσυκλέτα καινούρια σε λευκό χαρτί σχεδιασμένη που κάνει τα πάντα. Στην πόλη, σπορ, ό,τι θέλετε το κάνετε. Που σημαίνει ότι έχει κάνει λίγο τις εκπτώσεις της, δεν είναι τόσο ογκώδης όσο μια σπορ μοτοσυκλέτα. Το ρεζερβουάρ είναι 17,5 λίτρα, δεν είναι 25, γιατί θέλουμε και τις διαστάσεις να είναι ανάλογες, να είναι εύκολη στη χρήση και στην καθημερινότητα. Χαμηλή, μαζεμένη. Μπήκε τεχνολογία. Όπου μπορούσε να πει, μπήκε. Δεν συζητάμε για τα εύκολα. Εντάξει, οθόνη TFT 5 ιντσών, έγχρωμη, με πληροφορίες. Θέλει λίγο μεγεθυντικό φακό, βέβαια. Δεν είναι για, είναι για πιο νέους. Με 4 προγράμματα απόδοσης ρυθμίζονται όχι μόνο ο ρυθμός απόδοσης του κινητήρα, αλλά και οι αναρτήσεις και τα βοηθήματα, το traction control, το σχετικό. Έχεις κάθε φορά άλλη μοτοσυκλέτα και το καταλαβαίνεις. Το highlight, αυτό για το οποίο θα θυμόμαστε πάντα το Μαντέλο, είναι τα αεροδυναμικά βοηθήματα. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε πτερύγια σε μοτοσυκλέτα τα οποία κινούνται. Πώς έγινε αυτό στη Moto Guzzi? Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβεις εάν σου πούν ότι είναι η πρώτη εταιρεία που είχε ανεμοσύραγγα στο εργοστάσιο της, το έχει ακόμα και πάνε και άλλες εταιρείες και δοκιμάζουν εκεί την αεροδυναμική τους. Λέει, αφού το έχω, γιατί να μην κάνω κάτι άλλο. Οπότε πέρα από το παρμπρίζ, το τζαμάκι, το οποίο ανεβαίνει με σερβομηχανισμό επάνω και κάτω, άρα σε άπειρες θέσεις, έχουμε και τα πτερύγια τα οποία καταφέρνουν εκτροπή κατά 22% του αέρα που κρυώνει ο μοτοσυκλέτης της στους μυρούς. Μεγαλύτερη μυϊκή μάζα, το κρύο από εκεί μπαίνει. Με το που σηκώνονται τα πτερύγια, αισθάνεσαι ότι ο αέρας χτυπάει λιγότερο εδώ. Και γιατί το κάναμε έτσι και δεν το βάλαμε να είναι μόνιμα ανοιχτό? Έλα τώρα σε παρακαλώ, αφού αυτό είναι όλη η ουσία. Στο σπορ αμέσως είναι έτοιμο και σε όλα τα προγράμματα, μόλις περάσει τα 35 χιλιόμετρα την ώρα, επίσης εκτρέπουν και την βροχή. Οδηγικά απολαυστική, πατάει στο δρόμο. Καλά, τώρα είναι έκφραση αυτή τόσα χρόνια. Δηλαδή, μιλάς για μοτοσυκλέτες, θα πεις πατάει στο δρόμο. Και όμως αυτό σου βγάζει. Βολτάρει όμορφα έτσι και ζωηρά, λες και είναι βιδωμένη στο δρόμο. Ευστάθεια 10 στα 10. Δημιουργεί μία αντίστοιχη μικρή απώλεια στην ευελιξία, την οποία την υποκαθιστά με το μεγάλο τιμόνι. Μεγάλος μοχλός, άρα έχουμε εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης. Γενικά είναι μελετημένη. Μία φορά είχαν την ευκαιρία να τιμήσουν τα 100 τους χρόνια. Ποιος ξέρει στα 200 σε ποιο πλανήτη θα είμαστε. Άρα λοιπόν αυτή η ευκαιρία έπρεπε να την εξαργυρώσει με τον καλύτερο τρόπο. Και το έκανε. Η Moto Guzzi λοιπόν ρίχνει φως σε έναν καινούριο δρόμο. Και αν αυτά τα συστήματα τα εντάξει και σε άλλα μοντέλα, προφανώς έχουμε να βλέπουμε. Εννοείται ότι υπάρχουν βάσεις για βαλίτσες και για εξοπλισμό και cruise control και θερμενόμενα grip. Μην ξεχάσω και το shifter. Η χαρά του οδηγού. Μπαπ, 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 ακαριές αλλαγές. Η εξάτμιση είναι όσο χρειάζεται να είναι για τις προδιαγραφές. Λοιπόν, πόσο κάνει, πόσο θα κάνει, καινούριο μοντέλο, από την αρχή φτιαγμένο. Ολοκένουριος κινητήρας, δύο κεντροφόροι σε κάθε κίνητρο, υδρόψυξη, υγρό κάρτερ, υγρό συμπλέχτης, πάει ξηρός συμπλέχτης. Όλα καινούρια, πιο σύγχρονα, λειτουργικά, απολαυστικά, άνετα, με προσοχή στη λεπτομέρεια, εξωτερικές ραφές στη σέλα, όλα στην εντέλεια, εδώ τα ανάγλυφά του, περιποιημένο.
15.500 και 1 ευρώ ρέστα για το βασικό μοντέλο, 18 στρογγυλά και 1 ευρώ ρέστα για τη σπόρο έκδοση αυτή που τα έχει όλα. Τα πτερίγια, τα αυτά, τα shifter, τα μίφτερ, τις βαλίτσες και τα σχετικά. Η σημειολογία είναι ότι η Μοτοκούτσι δεν έχει τυχαία τον αετό που τον βγάζει και στον προβολέα μπροστά. Οι ιδρυτές ήταν πιλότοι. Οπότε τώρα με τα πτερίγια είναι διπλά χαρούμενοι εκεί που είναι. Άντε με το καλό και για τα επόμενα 100.